Ρωσικοί πύραυλοι και ντρόουν βομβάρδισαν τη νύχτα στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας σε 5 περιοχές. Η Ουκρανική άμυνα κατάφερε να αναχαιτήσει αρκετές επιθέσεις, σκοτώθηκαν όμως άμαχοι και δεκάδες τραυματίστηκαν σε κατοικημένες περιοχές. У него дочка и жена под завалами. Как раз спал, где-то в начале четвертого подорвался, когда первый прилет был. Ну, уже вылетела дверь одна. Ουκρανικό ντρόουν κατέγραψε μάχες σώμα με σώμα μεταξύ αντιμαχωμένων για τον έλεγχο κάθε σπιτιού της παραμεθόριας πόλης Βοφτσάνκ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο νέο μέτωπο που άνοιξε η Ρωσία στα βορειοανατολικά, αναγκάζοντας τις αποδεκατισμένες Ουκρανικές δυνάμεις να μοιραστούν στα δύο. Καθώς η Ουκρανία αδυνατεί να αντιμετωπίσει ταυτοχρόνως τις ρωσικές δυνάμεις σε τρία μέτωπα, συζητείται εκ νέου η χρήση δυτικών όπλων εναντίον της Ρωσίας, που όμως φαίνεται να διχάζει τους συμμάχους. Und gleichzeitig müssen wir, indem wir die Ukraine unterstützen, dafür Sorge tragen, dass das nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO eskaliert. Η Ουκρανία αμήνεται, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Self-defense is not escalation. Ukraine must be able to fight against Russia's barbaric invasion even on Russian territory. I think that using any weapon, Western kind of weapon, on the territory of Russia, it's the question of time. Ο Ουκρανός πρόεδρος μετέβη στη διάσκεψη ασφάλειας στη Σιγκαπούρη για να εξασφαλίσει την υποστήριξη χωρών Ασίας και Ειρηνικού εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για την Ειρήνη στην Ελβετία. Μιλώντας στη διάσκεψη, ο εκπρόσωπος της Κίνας διαβεβαίωσε ότι η χώρα του τιμά τη δέσμευσή της να μην παρέχει όπλα σε καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές, ότι θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά είναι αντίθετη στη μετάθεση και αποφυγή ευθυνών εκ μέρους των ΗΠΑ.